Παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις. Θα πει μια κουβέντα ο φίλος μας, ο Ναμπίλ Χαλάκ, που είναι συντονιστής του Διεθνούς Αραβικού Κέντρου για την πληροφόρηση και την αλληλεγγύη. First of all, I'm just bringing a salute to all of you from the nations of resistance, as we call, that we are part of the international resistance. I'm talking about Palestine and Lebanon as well as the free fighter of the world as well. So, I'm here to... Yes. Θέλω να μιλήσω εκ μέρους των εθνών της αντίστασης, όπως αποκαλούμαστε, μεταξύ αυτών είμαστε οι Παλαιστίνοι και οι Λιβανέζοι και όλοι οι άνθρωποι που παλεύουν για την ελευθερία στον κόσμο. So I'm just, it's just a jest to, I'm calling Professor Pasias Vangalis, as he, we recommend him as the modern legend for us, for the real stubborn and a man who stand on his beliefs and ethics. For us, he's a real great fighter for our resistance as well. Please, Professor Pasias Vangalis. Θέλω καταρχήν να καλέσω τον καθηγητή, τον Βαγγέλη τον Πισία, ο οποίος είναι μία μορφή και για εμάς, για το κίνημα της αντίστασης. And this kufiya, it's a symbol of the international resistance these days now. Η κουφία, η παλαιστινιακή μαντήλα, είναι σύμβολο της διεθνούς αντίστασης. Αν ήμουν το 1% από αυτά που είπε, θα ήμουν αρχική. Okay. So we thank you so much for all the years of standing by us and supporting us. Our people, all our people, they love you and they respect you and they respect the Greek people and their effort and their support to us as well. Thank you so much for everything. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για την υποστήριξη που μας προσφέρεις όλα αυτά τα χρόνια. Ο λαός μας αγαπάει και αγαπάει όλο τον ελληνικό λαό για την αλληλεγγύη του. Thank you so much. Especially the Greek people. Of course, yes. Okay. Yes. Λαπρινή, please. She is more than a journalist and a researcher. She's a real supporter. And we are lucky to have a person like you around. Thank you so much. Και τη Λαπρινή, που δεν είναι μόνο δημοσιογράφος και αναλύτρια, είναι και ένας πραγματικός υποστηρικτής. Καμαράδ Μομάρ, Ιλβέ Βουζεβιτέωση. This is to resemble the unity among the resistance of the international movement. Σε ένδειξη της ενότητας των κινημάτων των διεθνών που αντιστέκονται. Και τον εκπρόσωπο του Εθνικού Δημοκρατικού Μετώπου των Φιλιππίνων. Και τον Στέλιο τον Ελληνιάδη. First of all, I have to thank you for the great speech as our interpreters that they did explain exactly for all of you what you said, which is very valuable to us to know this kind of deep analysis, which help us to understand the mentality of our comrade in Greece and in Europe, as well as the left movement. Thank you so much. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης είναι αυτό στο οποίο θα μας μιλήσουν οι ξένοι καλεσμένοι μας.
Θα απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό στην αρχή ο σύντροφος και φίλος από το Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο Φιλιππίνων. Μετά θα μιλήσει ο Μωμάρ Σάμπε, που είναι μία μορφή του αντιαπικιακού κινήματος της Σενεγάλης και μέχρι σήμερα αγωνίζεται από διάφορες θέσεις, είναι και γραμματέας ενός αριστερού κόμματος στη Σενεγάλη. Θα μας μιλήσει για τις εξελίξεις στην Αφρική που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Δρόμος ασχολείται, ανέκαθεν ασχολούνταν με την Αφρική και έγραφε για τα τεκτενόμενα σε αυτές τις χώρες που δεν ενδιαφέρουν καθόλου όχι τον ελληνικό αλλά γενικά τον διεθνή τύπο. Είναι σαν να μην υπάρχουν αυτές οι χώρες. Τώρα υπάρχει ένα ενδιαφέρον γιατί σηματοδοτούνται γεωπολιτικές αλλαγές από τα πραξικοπήματα που έχουν γίνει σε μια σειρά αφρικανικές χώρες. Ο Μωμάρ Σάμπε λοιπόν θα μας μιλήσει για αυτές τις εξελίξεις και ο Δόκτωρ Αλί Φαγιάντ, μία μορφή του κινήματος της αντίστασης στο Λίβανο, βουλευτής του μπλοκ της αντίστασης, θα μας μιλήσει για τις εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και τις αντιστάσεις των λαών. Hello, good evening. Dear comrades and friends, warm revolutionary greetings to you all. My name is Einstein. I'm from the National Democratic Front of the Philippines. Αγαπητοί φίλοι, θέλω να σας μεταφέρω τους επαναστατικούς χαιρετισμούς από το Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο των Φιλιππίνων. Philippines is an island country in Southeast Asia with 7,600 islands. I think Greece has 6,000. Οι Φιλιππίνες είναι μια νησιωτική χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας που αποτελείται από 7,600 νησιά. And our country is as big as Italy. Okay, so I will share to you the Philippine situation very briefly and the inter-imperialist contradiction in the Asia-Pacific region. Θα σας μιλήσω πολύ σύντομα για την κατάσταση στις Φιλιππίνες και για τις υπεριαλιστικές αντιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και του Ειρηνικού. In the Philippines, we have a president that is a son of the former dictator Ferdinand Marcos. Στις Φιλιππίνες έχουμε έναν πρόεδρο που είναι ο γιος του προηγούμενου, του παλιού δικτάτορα, του Ferdinand Marcos. And under his regime, there are heightened U.S. military intervention, escalating fascist suppression and state terrorism, aggressive pursuit of neoliberal policies, and deepening political crisis. Και στη διάρκεια της διακυβέρνησής του έχει ενισχυθεί η φασιστική πολιτική, η οικονομική δυσανεξία των λαϊκών μαζών. Sorry, I missed something. Τα νεοφιλελεύθερα μέτρα και έχει βαθύνει η πολιτική κρίση. Έχει ενισχυθεί η στρατιωτική συνεργασία, η παρέμβαση των στρατιωτική των Ηνωμένων Πολιτειών. The regime's counter-insurgency operations directed by the U.S. have led to rampant human rights violation and international humanitarian law breaches. This includes indiscriminate violation like extrajudicial killings, abductions, trumped-up charges. Me, I'm a victim of fake charge. I'm a kidnapper, they say, in the Philippines. But I've never kidnapped anyone. Can I see? Κλιμακώνονται με αυτήν την κυβέρνηση που έχουμε τώρα, κλιμακώνεται η φασιστική καταστολή και η κρατική τρομοκρατία, οι λεγόμενες αντιαντάρτικες επιχειρήσεις που καθοδηγούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν οδηγήσει σε βαριές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και αυτά περιλαμβάνουν αδιάκριτη βία ενάντια στο λαό, εξοδικαστικές εκτελέσεις, απαγωγές κτλ. Εγώ ο ίδιος έχω και μία σειρά κατηγορίες που απευθύνονται στα μέλη του κινήματος και εγώ ο ίδιος έχω κατηγορηθεί, ενώ δεν έχω κάνει τίποτα σε σχέση με αυτά που, με τις κατηγορίες που μου αποδίδουν. Also, under the US Marcos regime, they push for neoliberal policies that worsen poverty and socio-economic conditions of our people.
multinational corporations benefit at the expense of our peasant workers and fisher folks, causing economic dislocation and the destruction of our productive forces. Our economy remains backward with high unemployment, low wages, and dependence on foreign imports and borrowing. Υπάρχει μια επιθετική επιβολή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Η κυβέρνηση πιέζει για την επιβολή νεοφιλελεύθερων μέτρων, τα οποία χειροτερεύουν τις συνθήκες διαβίωσης του λαού μας. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις είναι οι μόνες που επωφελούνται από αυτές τις πολιτικές και η οικονομία μας παραμένει πίσω, χωρίς να έχει αναπτυχθεί, με υψηλή ανεργία, χαμηλούς μισθούς και εξάρτηση από τις ξένες εισαγωγές και από το δανεισμό. These issues reveal the dire state of our system. Any of them could trigger a severe crisis, potentially sparking a democratic and militant mass movement. Moreover, these challenges are amplified by global tensions within the world capitalist system. Worldwide protest erupts as oppressed classes resist worsening policies and imperialist actions. Όλες αυτές οι πολιτικές είναι αποτέλεσμα του συστήματος το οποίο επικρατεί και στη χώρα μου και γίνονται εξαιτίας τους προκαλούνται μια σειρά βαριές, σοβαρές κρίσεις που μπορεί όμως να δώσουν διέξοδο, να βρουν διέξοδο και σε μια δημοκρατική και αγωνιστική, σε ένα δημοκρατικό και αγωνιστικό μαζικό κίνημα. Και όλη αυτή η κατάσταση επιτείνεται, όλες αυτές οι δυσκολίες επιτείνονται από τις παγκόσμιες αντιπαραθέσεις μεταξύ των διαφόρων ισχυρών δυνάμεων. In the Asia-Pacific region, particularly in the South China Sea, we are witnessing the United States and China muscle flexing their naval and air military might, which raises concern about the potential for war. Στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού και ιδίως στη Νότια Συνική Θάλασσα παρατηρούμε την αντιπαράθεση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας, οι οποίες βάζουν η μία απέναντι στην άλλη τις ναυτικές τους δυνάμεις, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο πολέμου στην περιοχή. Lieutenant General James Bierman, Commanding General of the 3rd Marine Expeditionary Force and US Marine Force in Japan, very explicitly said that the U.S. has long been preparing to wage a war against China and compare it to its preparation in the war in Ukraine against Russia. Ο αντιστράτηγος, ένας αντιστράτηγος που διοικεί τις ειδικές δυνάμεις, τους πεζοναύτες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι εδρεύουν στην Ιαπωνία, έχει πει ανοιχτά ότι προετοιμάζονται εδώ και καιρό για πόλεμο με την Κίνα και ότι αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία είναι η προπαρασκευή αυτού που έρχεται. His words show US imperialism's arrogance in pushing to impose its hegemony on any part of the world, manifesting complete contempt of the sovereignty of these countries, especially of semi-colonies like Philippines. It treats its allied countries as pawns in game of chess in its strategy of surrounding China. Τέτοιου είδους δηλώσεις δείχνουν την αλαζονία των υπεριαλιστών και το πώς επιχειρούν να διατηρήσουν την ηγεμονία τους σε κάθε μέρος του κόσμου, περιφρονώντας πλήρως την κυριαρχία των χωρών μας και ιδίως ημιαπικιών όπως οι Φιλιππίνες και υποχρεώντας τους λεγόμενους συμμάχους τους, χρησιμοποιώντας τους λεγόμενους συμμάχους τους σαν πιόνια στην αντιπαράθεσή τους με άλλες δυνάμεις όπως για παράδειγμα η Κίνα. The U.S. is brazenly using Japan, Korea, and Philippines because the ruling government in these countries are subservient to U.S. dictates. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν την Ιαπωνία και την Κορέα διότι οι κυβερνήσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην εξουσία σε αυτές τις χώρες είναι υποτακτικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Late last year, the Marcos government declared plans to allow the U.S. military to add 5 more locations chosen by the U.S. to construct its military facilities.
Σε ό,τι αφορά τις Φιλιππίνες, πέρυσι η κυβέρνηση του Μάρκος δήλωσε ότι θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επιλέξουν 5 ακόμα τοποθεσίες για να κατασκευάσουν εισάριθμες στρατιωτικές βάσεις στη χώρα μας. The Filipino people must firmly oppose the plan of the US to use the Philippines as a military launching pad and roll the country through its theater of war against China. Ο λαός μας πρέπει να εμποδίσει αυτά τα σχέδια, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή οι Φιλιππίνες σαν προκεχωρημένο φυλάκιο για έναν πόλεμο ενάντια στην Κίνα. We must link up and build anti-imperialist solidarity with the people of Asia to defend national sovereignty in the respective countries and oppose US imperialist war for provocation. Γι' αυτό πρέπει να οικοδομήσουμε την αντιμπεριαλιστική αλληλεγγύη με τους λαούς της Ασίας, να υπερασπίσουμε την εθνική μας κυριαρχία και στις Φιλιππίνες και στις γειτονικές μας χώρες και να αντισταθούμε στις προκλήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. While demanding China to dismantle its military facilities in West Philippine Sea that violate the country's maritime sovereignty, the Filipino people must also demand US to dismantle military facilities in our country. Ζητάμε από την Κίνα να αποχωρήσει από τα νησιά της Δυτικής Θάλασσας των Φιλιππίνων τα οποία κατέχει παράνομα, αλλά την ίδια στιγμή ζητάμε και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να κλείσουν όλες τις στρατιωτικές τους βάσεις στη χώρα μας. Regarding China's claim in the South China Sea, ASEAN nation can unite to uphold the right to free navigation in international waters. This collective action can prevent China from violating these rights and encroaching on territories belonging to ASEAN states. Σε ό,τι αφορά τις διεκδικήσεις της Κίνας στη Νότια Ασιανική θάλασσα, τα έθνη του ASEAN πρέπει να υπερασπίσουν το δικαίωμα στην ελεύθερη ναυσιπλοεία. In the midst of challenging and deteriorating ruling system marked by the rising inter-imperialist rivalries and the looming threat of inter-imperialist war, the Communist Party of the Philippines envisioned a forthcoming period of growth in revolutionary armed struggle. Ενώ ζούμε σε αυτό το φόντο των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων και του κινδύνου να ξεσπάσει ένας ενδοϊμπεριαλιστικός πόλεμος, το Κομμουνιστικό Κόμμα των Φιλιππίνων προσβλέπει στην ανάπτυξη του επαναστατικού αγώνα. The Revolutionary Army, the New People's Army, stands more resolute than ever in its commitment to protracted people's war in rural areas. Its persistence and dedication to path of revolutionary armed struggle continue to fuel extensive and intensive guerrilla warfare, steadily expanding its mass base. Ο νέος λαϊκός στρατός στέκεται με αποφασιστικότητα ενάντια σε όλα αυτά τα σχέδια και αναπτύσσει τον παρατεταμένο λαϊκό αγώνα συνδεόμενος με τις λαϊκές μάζες. The NDFP and its ally must serve as the driving force behind uniting, organizing, and rallying all forces against US Marcos regime. Το Εθνικό Δημοκρατικό Μέτωπο και οι σύμμαχες δυνάμεις του πρέπει να οργανώσουν όλες τις κινητοποιήσεις ενάντια στο καθεστώς του Μάρκος. The inter-imperialist contradiction we witness today hold both dangers and opportunities. Οι ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις που παρατηρούμε σήμερα και στην περιοχή μας κρύβουν τόσο κινδύνους όσο και δυνατότητες, ευκαιρίες. We must unite, organize and mobilize all revolutionary, progressive and positive forces to build a broad united front against US imperialism. Πρέπει να οργανώσουμε και να κινητοποιήσουμε, να ενώσουμε, να οργανώσουμε και να κινητοποιήσουμε όλες τις επαναστατικές και καλοπροαίρετες δυνάμεις ώστε να οικοδομηθεί ένα ενιαίο μέτωπο ενάντια στον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό. Death to imperialism, long live world proletarian revolution, long live international solidarity. Thank you. Θάνατο στον ιμπεριαλισμό, ζητώ η διεθνής αλληλεγγύη. Ευχαριστούμε. Ξεκινάμε με την αρχική τοποθέτηση του Μωμάρ Σάμπε από τη Σενεγάλη, που όπως είπαμε έχει μία ιστορία στους αντιαπικιακούς αγώνες και στους αγώνες που ακολούθησαν και συνεχίζονται μέχρι σήμερα ενάντια στην νεοαπικιοκρατία, το καθεστώς που έχει επιβληθεί μετά την τυπική παραχώρηση της ανεξαρτησίας στις περισσότερες αφρικανικές χώρες. Καμαράτη, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Camarade, je voulais d'abord saluer tout le monde et
remercier le parti qu'on est et à travers lui remercier Ericos avec qui je suis en contact depuis des années. Je peux arrêter ou bien ça? Non. Je continue. Alors, donc, je veux remercier tout le monde et remercier Ericos, remercier le parti pour l'accueil, tout ce qui a été fait pour nous accueillir ici et pour nous permettre de participer à cet espace d'échange, ce festival. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς και τους διοργανωτές με τους οποίους έχουμε σχέσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την υποδοχή και για τη δυνατότητα να μιλήσω σε αυτό το φεστιβάλ. Mais puisqu'il faut aller rapidement, je vais vous présenter d'abord le plan de mon exposé. Je vais parler du contexte mondial comme pour introduire, ensuite des crises et des défis de l'Afrique aujourd'hui. Ensuite, troisième point, des jeux d'intérêt des puissances impérialistes en Afrique. Et enfin, quelles réponses les forces de progrès, les forces révolutionnaires peuvent apporter à une telle situation? Quatre points. Θέλω να μιλήσω για τέσσερα σημεία. Καταρχήν, σαν εισαγωγή για το πλαίσιο το παγκόσμιο που διαμορφώνεται, για τις κρίσεις και τις προκλήσεις για την Αφρική. Εντάξει. Συγγνώμη για τα τεχνικά προβλήματα, θα τα βρούμε τώρα. Λοιπόν, το δεύτερο σημείο είναι οι κρίσεις και οι προκλήσεις για την Αφρική. Τα συμφέροντα που κινούν τις διάφορες υπεριαλιστικές δυνάμεις και ποιες είναι οι απαντήσεις που θα μπορούσαμε να δώσουμε σε μια τέτοια κατάσταση. Pour le contexte mondial, il faut dire que l'humanité vit dans un contexte de crise généralisée du capitalisme libéral. Marqué par l'extension de la pauvreté dans les grandes puissances occidentales, consécutive au chômage massif, à la précarisation de l'emploi, à la paupérisation des couches moyennes, au moment où les couches les plus riches s'enrichissent davantage de façon inouïe. Μπορούμε να πούμε ότι η ανθρωπότητα ζει σε ένα διεθνές πλαίσιο γενικευμένης κρίσης του φιλελεύθερου καπιταλισμού, η οποία σημαδεύεται από την επέκταση της φτώχειας ακόμα και μέσα στο εσωτερικό των μεγάλων δυτικών δυνάμεων που προκαλεί με τη σειρά της και μια πολύ μαζική ανεργία και μια ανασφάλεια σε ό,τι αφορά την απασχόληση και την φτωχοποίηση των μεσαίων στρωμάτων. Την ίδια στιγμή τα πιο πλούσια στρώματα γίνονται ακόμα πλουσιότερα χωρίς να γνωρίζουν κανένα όριο. Bien entendu, cette crise elle est à la fois économique et sociale. Et à plonger l'homme dans l'ennui des besoins, débouchant sur une crise sociétale marquée par la perte des valeurs humaines. Αυτή η οικονομική και η κοινωνική κρίση έχει βυθίσει τον άνθρωπο σε μια απαράδεκτη κατάσταση. Έχει μετατραπεί σε μια κρίση που στην οποία χάνονται οι ανθρώπινες αξίες. Mais cette crise également acte le retour en force de la guerre froide. En mettant en ordre de bataille d'une part les États-Unis et ses alliés, notamment européens, et d'autre part la Russie et la Chine, dont l'option pour le capitalisme d'État met en cause l'hégémonie économique des États-Unis. Αυτή η κρίση έχει φέρει και την επιστροφή του ψυχρού πολέμου, όπως είναι ο όρος που χρησιμοποιείται. Αντιπαραθέτοντας από τη μία πλευρά τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους υπόλοιπους δυτικούς συμμάχους τους, κυρίως τους Ευρωπαίους, και από την άλλη την Ρωσία και την Κίνα, οι οποίες αμφισβητούν πλέον την οικονομική ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών. C'est également au moment où la Russie a retrouvé sa puissance militaire et met en cause l'hégémonie politique des États-Unis et de l'Union européenne. Και την ίδια στιγμή η Ρωσία, έχοντας ανακάμψει στρατιωτικά στις προηγούμενες δεκαετίες, αμφισβητεί και την πολιτική ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. C'est ce qu'on remarque au Moyen-Orient en Syrie et ce qu'on a remarqué également en Afrique au Sahel. Αυτό το βλέπουμε στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, αλλά και στην Αφρική, στην περιοχή του Σαχέλ.
Le deuxième point, c'est les défis et les crises en Afrique. Το δεύτερο σημείο αφορά τις προκλήσεις και τις κρίσεις στην Αφρική. Il faut rappeler ce qu'est un peu l'Afrique. Historiquement, l'Afrique a été ravagée par la traite négrière pendant 400 ans. 4 siècles. Καταρχήν να πούμε ότι η Αφρική καταστράφηκε για πάνω από 400 χρόνια, καταστρεφόταν από το δουλεμπόριο, δηλαδή από την υποδούλωση των αυτοχθόνων πληθυσμών. Avec le déracinement de 15 à 20 millions d'Africains. Ξεριζώθηκαν εκείνη την περίοδο 15 με 20 εκατομμύρια Αφρικανοί. C'est ce que Marx a dit en disant que le capitalisme s'est enrichi sur la sueur et le sang des esclaves africains. Είναι αυτό που ο Μάρξ είχε πει, ότι ο καπιταλισμός οικοδομήθηκε πάνω στο αίμα και τον υδρότα των Αφρικανών σκλάβων. Nous avons suivi également deux siècles de colonisation. Αυτό που ακολούθησε ήταν δύο αιώνες αποικιοκρατίας. Avec ses corollaires de pillage des richesses. Με λαιλασία, ακραία λαιλασία του πλούτου του Αφρικανικού. L'utilisation des tirailleurs noirs pour libérer l'Europe face aux forces allemandes fascistes. Και με την χρησιμοποίηση των Αφρικανών ως στρατιωτών για την απελευθέρωση της Ευρώπης κατά των γερμανικών δυνάμεων και στους δύο παγκόσμιους πολέμους, και το 14-18 και το 39-45. Géographiquement, l'Afrique fait 30 400 000 km². Γεωγραφικά η Αφρική επεκτείνεται σε 30,4 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Elle peut contenir à la fois l'Europe, la Chine, l'Inde et les États-Unis et lui restera 1,8 million de kilomètres. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε να χωρέσει στην Αφρική η Ευρώπη, η Κίνα, η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες και θα περισσεύανε ακόμα 1,8 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Elle fait 1,4 million habitants. Έχει 1,4 million κατοίκους. Et elle constitue la 8e économie mondiale. Είναι η 8η οικονομική δύναμη. Et comporte des richesses naturelles incommensurables. Ο φυσικός της πλούτος είναι αμέτρητος. Dont la plupart ne sont pas exploités. Και το μεγαλύτερο μέρος του μέχρι στιγμής δεν έχει εκμεταλλευτεί. Politiquement, dans le concert des nations, l'Afrique fait le quart des pays membres des Nations Unies. Τέλος, πολιτικά η Αφρική είναι το 1/4 των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών. Mais cette Afrique fait face à de multiples crises. Elle fait face à de multiples crises. Η Αφρική είναι αντιμέτωπη όμως με πολλαπλές κρίσεις. Une situation économique faite de pauvreté et de dépendance aux puissances impérialistes. Μια κατάσταση οικονομική που οφείλεται στη φτώχεια και στην εξάρτηση από τις υπεριαλιστικές δυνάμεις. Alimentée par une mauvaise gouvernance dans la plupart des pays. Η οποία τροφοδοτείται από μια κακή διακυβέρνηση στην πλειοψηφία των αφρικανικών χωρών. Mais il y a également le développement des groupes terroristes. Qui crée une situation d'insécurité. Υπάρχει όμως και η ανάπτυξη τρομοκρατικών οργανώσεων που δημιουργούν ένα κλίμα ανασφάλειας. Une instabilité politique due au coup d'état répété. Μια πολιτική αστάθεια διαρκείας η οποία οφείλεται στα επαναλαμβανόμενα πραξικοπήματα, κυρίως στην περιοχή του Σαχέλ. Particulièrement dans le Sahel aujourd'hui. Une immigration irrégulière. Επίσης, μία μετανάστευση χωρίς, όχι... Lié au fort taux de chômage des jeunes. Η οποία οφείλεται κυρίως στο τεράστιο ποσοστό ανεργίας των νέων ανθρώπων. Bien entendu, le changement climatique également impacte négativement les ressources. Και επίσης, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους διαθέσιμους πόρους. Je vais vous donner un aperçu un peu de la dépendance économique avec quelques exemples. Ένα παράδειγμα σε ό,τι αφορά την οικονομική εξάρτηση. Quand on prend le Niger, Quand on prend le Niger, il y a 3 mines d'uranium qui sont exploitées par une firme qu'on appelle Orano et qui appartient à la France.
Υπάρχουν, για παράδειγμα, στην περίπτωση της, του Νίγηρα, υπάρχουν τρία ορυχεία ουρανίου που τα εκμεταλλεύεται μια εταιρεία ονόματι Ορανό, η οποία ανήκει στη Γαλλία. Cette multinationale, c'est l'ancien Areva qui est détenu à 90% par l'État français. Είναι μια εταιρεία την οποία τις μετοχές, τις μετοχές της οποίας το 80% το κατέχει το γαλλικό κράτος. Il faut ajouter également la dépendance de l'Afrique aux céréaliers de Moscou et de Kiev. 65% par exemple pour le Sénégal, les céréales, 68% pour la République démocratique du Congo, 75% de dépendance pour le Bénin et le Soudan, 100% pour la Somalie. Υπάρχει επίσης η εξάρτηση σε ό,τι αφορά τα σιτηρά, κυρίως από τη Μόσχα και το Κίεβο, από όπου εισάγεται το 65% των αναγκών για τη Σενεγάλη, το 75% για το Σουδάν, για παράδειγμα, και πάει λέγοντας. On peut multiplier les exemples de dépendance. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα που εξηγούν την εξάρτηση, την πολύμορφη που υπάρχει. Mais je veux attirer l'attention sur un point spécial. C'est le défi sécuritaire du djihadisme, le terrorisme islamiste radical. Υπάρχει και όμως και η πρόκληση που έχει να κάνει με την ασφάλεια, η πρόκληση από τις τρομοκρατικές οργανώσεις των σαλαφιστών, των ισλαμιστών, των τζιχαντιστών δηλαδή. C'est cela qui a produit Al-Qaïda avec Ben Laden. Είναι το ίδιο ρεύμα που μέσα από το οποίο βγήκε η Al-Qaïda με τον Ben Laden και ούτω καθεξής. Mais c'est cela qui nous arrive également en Afrique. Και αυτό το ρεύμα έχει φτάσει και στην Αφρική. D'abord dans le monde arabe africain. Καταρχήν στον αραβικό κόσμο, στην Βόρεια Αφρική. En Égypte, en Tunisie, en 2010, ce qu'on a appelé le printemps arabe a surgi et a porté au pouvoir des islamistes. Στην Αίγυπτο και στην Τινησία αυτό που λέγεται Αραβική Άνοιξη έφερε τους Ισλαμιστές στην εξουσία. Μόρσι εν Αιγύπτο, εν Αχδά εν Τουνισί. Και a apporté un état théocratique de liquidation des libertés démocratiques. Και δημιουργήθηκε ένα κράτος θεοκρατικό που κατάργησε τις δημοκρατικές ελευθερίες. En Libye, c'est ce printemps arabe qui a porté l'assassinat du président Kadhafi. Στη Λιβύη δολοφόνησαν τον Καντάφη. À travers l'agression de l'OTAN. Μέσω της επίθεσης του ΝΑΤΟ. Portée par la France et les États-Unis principalement. Κυρίως η οποία ηγεμονεύτηκε κυρίως από την Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. C'est ce printemps arabe qui avait échoué au Moyen-Orient en Syrie. Et c'est ce printemps arabe qui a apporté donc cette destruction de la Libye qui a fait éclater le verrou sécuritaire pour amener le terrorisme dans le Sahel. Το ίδιο προσπάθησαν να κάνουν και στη Συρία και το τελικό αποτέλεσμα ήταν ότι σπάσαν όλες τις κλίδες ασφαλείας και αυτό το ρεύμα έφτασε στην περιοχή του Σαχέλ, δηλαδή στη Μαύρη Αφρική. Et cela en 2011. Ήδη από το 2011. Le Sahel donc va être affecté par ce mal qu'est le djihadisme. Και πλέον το Σαχέλ υποφέρει από, αυτό το, από αυτή τη δυστυχία του τζιχαντισμού. Alors, il me demande de... il me reste pas beaucoup de minutes, mais je voulais simplement survoler la question. Cette insurrection fait mourir au quotidien des dizaines de personnes. Ce djihadisme fait également fermer des écoles par centaines. Ce djihadisme également fait déplacer des populations par millions entre le Mali, le Niger et le Burkina. Δεκάδες άνθρωποι δολοφονούνται κάθε μέρα, εκατοντάδες σχολεία κλείνουν και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να μετακινηθούν για να αποφύγουν αυτού του είδους την τρομοκρατία, να μεταναστεύουν ή να κινούνται σαν πρόσφυγες σε άλλες χώρες. J'aborde le troisième point, le jeu d'intérêt des puissances impérialistes en Afrique. Το τρίτο σημείο σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια των υπεριαλιστικών δυνάμεων στην Αφρική. J'ai pas besoin de parler de la France qui, dans ses volumes d'échange, un exemple avec le Mali, fait 372 millions d'euros et le solde commercial est très favorable à la France, c'est 360 millions d'euros.
Donc le Mali n'a que 10 millions. Στις συναλλαγές, για παράδειγμα, της Γαλλίας με το Μαλί, από τα 370 εκατομμύρια ευρώ συναλλαγών, μονάχα 10 εκατομμύρια μένουν στο Μαλί. 125 filiales et sociétés à capitaux français sont au Mali. 125 γαλλικές εταιρείες, εταιρείες γαλλικών κεφαλαίων βρίσκονται στο Μαλί. J'ai parlé tout à l'heure des mines d'uranium du Niger, propriété de la France. Πριν μιλούσα για τα ορυχεία ουρανίου που είναι ουσιαστικά ιδιοκτησία της Γαλλίας, για τα ορυχεία ουρανίου του Νίγηρα. Mais aujourd'hui de plus en plus la Russie et la Turquie ne cachent pas leur volonté de remplacer la France en Afrique. Σήμερα η Ρωσία αλλά και η Τουρκία δεν κρύβουν την βούλησή τους να αντικαταστήσουν τη Γαλλία στην Αφρική. L'Algérie est impactée. Et la Russie est en discussion pour la vente d'une frégate, d'hélicoptères, de navires, d'avions de chasse, de systèmes aériens pour un montant de 7 milliards de dollars. Η Αλγερία είναι σε συζητήσεις με τη Ρωσία για να αγοράσει φρεγάτες, πολεμικά αεροσκάφη και διάφορα άλλα οπλικά συστήματα αξίας κόστους 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Depuis les années 2000, la Russie s'efforce de restaurer sa présence sur le continent. Mise à mal après l'effondrement de l'URSS. Ses échanges commerciaux sont passés de 2 milliards de dollars en 2010 à 20 milliards de dollars en 2020. Από τις αρχές του αιώνα η Ρωσία προσπαθεί να επαναφέρει την παρουσία της στην Ήπειρο, η οποία είχε επηρεαστεί βαριά από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, και μέσα σε μια δεκαετία διπλασιάστηκαν σε δισεκατομμύρια δολάρια, δεκαπλασιάστηκαν οι συναλλαγές Ρωσίας και Αφρικανικών χωρών από 2 δισεκατομμύρια δολάρια το 2010 στα 20 δισεκατομμύρια το 2020. Il y avait des sommets Europe-Afrique, mais maintenant il y a des sommets Russie-Afrique et des sommets Turquie-Afrique. Υπήρχαν παλιά οι σύνοδοι κορυφής Ευρώπης Αφρικής, τώρα γίνονται σύνοδοι κορυφής Ρωσίας Αφρικής και Τουρκίας Αφρικής. Et de la même manière, les sommets Chine-Afrique. Και επίσης οι σύνοδοι κορυφής με τη συμμετοχή δεκάδων χωρών Κίνας Αφρικής. Et ça me permet de parler de la Chine, un exemple au Mali, qui est un premier producteur sur le continent de 800 000 tonnes de coton par an. La compagnie qui exploite ce coton est une entreprise privée contrôlée à 80% par un groupe chinois. Στο Μαλί, για παράδειγμα, στην παραγωγή βαμβακιού, που είναι πολύ μεγάλη, 800.000 τόνοι το χρόνο, την παραγωγή ελέγχει κατά 80% μια ιδιωτική εταιρεία που είναι κινέζικων συμφερόντων. La Chine est devenue le premier investisseur d'Afrique. Η Κίνα έχει εξελιχθεί πλέον στον πρώτο επενδυτή της Αφρικής. Son volume d'échange atteint le record aujourd'hui de 250 milliards et ses parts de marché représentent 28% contre 7% pour la France, 6% pour l'Allemagne, 6% pour les États-Unis. Έχει το 28% των συναλλαγών με την Αφρική, ενώ η Γαλλία έχει το 7%, το 6,5% η Γερμανία, το 6,5% οι Ηνωμένες Πολιτείες και άλλο ένα 6% η Νότια Αφρική. Et aujourd'hui, c'est la Chine inonde l'Afrique de crédits et de prêts et devient ainsi, j'allais dire, le premier créancier bilatéral entre l'Afrique et la Chine. Και αυτή τη στιγμή μοιράζει δάνεια και πιστώσεις, και έτσι έχει γίνει ο πρώτος πιστωτής σε όλη την Αφρική, η Κίνα. Je termine pour dire que le projet djihadiste qui envahit l'Afrique par le Sahel est un projet qui nous vient certainement du Moyen-Orient, mais qui s'implante de plus en plus et qui crée une instabilité et une insécurité permanente. Κλείνω αυτό το κομμάτι λέγοντας ότι το τζιχαντιστικό ρεύμα μπορεί να προήλθε από τη Μέση Ανατολή, αλλά έχει ριζώσει πλέον στην Μαύρη Αφρική και έχει μετατραπεί σε έναν μόνιμο κίνδυνο. Le projet c'est de restaurer le califat, de fonder un émirat et d'appliquer la charia dans tous ces pays.
το οποίο σχέδιο είναι να παλινορθώσουν ένα χαλιφάτο και να εφαρμόσουν τον Ισλαμικό νόμο της Σαρία σε ολόκληρη την περιοχή. Et parallèlement, nous voyons que les puissances étrangères se concurrencent, se télescopent et bien entendu luttent entre elles au niveau de l'Afrique, France, Russie, Chine, États-Unis, sans oublier la Turquie. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε πόσο επηρεάζεται η κατάσταση από την αντιπαράθεση μεταξύ των διαφόρων ξένων δυνάμεων σε αφρικανικό έδαφος και αναφέρομαι στη Γαλλία, στην Κίνα, στην Ρωσία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να ξεχνάμε και την Τουρκία. Dernier point, mais quelle réponse les forces progrès, les forces révolutionnaires doivent-elles apporter face à une telle situation? Je termine sur ça. Το τέταρτο σημείο θα το συζητήσουμε στο δεύτερο γύρο. حضرات الأصدقاء والرفاق أكتيوتمي فيلي كسيدروفي من دواعي سروري أن أشارك في هذا اللقاء ليس فقط للتبادل الأفكار إنما لما يشكل من علامة فارقة في دعم المقاومة Είναι χαρά μου να συμμετάσχω σε αυτή τη συνάντηση όχι μόνο για να ανταλλάξουμε ιδέες αλλά λόγω της σημασίας του και της, το ότι αποτελεί φωτεινό ορόσημο για την υποστήριξη της αντίστασης. وَأَنَا دَائِمًا أَعُودْ إِلَى الْيُونَانِ بِكَثِيرٍ مِنَ الشَّغَفْ وَالْحُبْ Και κάθε φορά που επιστρέφω και επισκέπτομαι ξανά την Ελλάδα το κάνω με μεγάλη αγάπη και μεγάλο πάθος. لِلِقَاءِ الْأَصْدِقَاءِ وَلِتَبَادُلِ الرَّأْيِ حَوْلَ الْقَضَايَا الْاسْتِرَاتِجِيَّةِ Γιατί συναντάω φίλους και ανταλλάζουμε τις απόψεις για στρατηγικά ζητήματα. Ανα σαουχάουλ φι هذه المداخلة لن أقرأ الورقة التي كتبت يمكن العودة إليها لاحقا لكن سأحاول في هذه المداخلة أن أتقاطع ما استمعت إليه في الجلسة الأولى. Θα προσπαθήσω στην εισήγησή μου και δεν θα διαβάσω το κείμενο που είχα γράψει αρχικά να συνδιαλαγώ με τις απόψεις που άκουσα πριν. Μα استمعتُ إليه أعتبره مهم وغني وهو موضوع مشترك بيننا. Όσα άκουσα τα θεωρώ σημαντικά και πλούσια και αποτελούν κοινά σημεία μεταξύ μας. نحن كحركة مقاومة في لبنان لم نعد قوة محلية إنما بتنا نؤدي دورا على المستوى الإقليمي. Ως κίνημα αντίστασης στο Λίβανο δεν είμαστε πλέον ένα τοπικό κίνημα αντίστασης αλλά έχουμε μια περιφερειακή εμβέλεια. والبعض يعتبرنا أقوى من كثير من الدول على المستوى الإقليمي. Και πολλοί θεωρούν ότι είμαστε πιο δυνατοί και από κράτη σε περιφερειακό επίπεδο. لذلك نحن نطل على المشهد الشرق أوسطي بأكمله. Για αυτό το λόγο κοιτάζουμε και βλέπουμε το σκηνικό της Μέσης Ανατολής σφαιρικά. وتعرفون جيدا نحن أيضا أدينا دورا كبيرا في مواجهة داعش في سوريا. Και όπως ξέρετε παίξαμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της οργάνωσης ISIS του Ισλαμικού κράτους στην Συρία. خارج الحدود الوطنية اللبنانية. Έξω από τα εθνικά σύνορα του Λιβάνου. الشرق الأوسط الذي كان قائما قبل عقود انتهى وتغير. Η Μέση Ανατολή που υφίστατο πριν από δεκαετίες έληξε και έχει αλλάξει. لم يعد هو الشرق الأوسط الذي كان قائما من قبل. Δεν έχουμε πλέον την ίδια Μέση Ανατολή που υφίστατο. إذا أردت أن أضع تاريخا لمسار التغير هذا أعود إلى حرب تموز 2006 Αν είναι να βάλω κάποιο ορόσημο αυτής της αλλαγής τότε θα το θεωρήσω το 2006 στο πόλεμο του Ισραήλ με το Λίβανο
لم تكن حربا إسرائيلية فقط على لبنان إنما كانت حربا إسرائيلية أمريكية. Δεν ήταν όμως ένας πόλεμος από το Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου, ήταν ένας πόλεμος από το Ισραήλ και την Αμερική εναντίον του Λιβάνου. والأمريكيون رفعوا شعارا لهذه الحرب بأنها بداية بناء الشرق الأوسط الجديد. Οι Αμερικάνοι είχαν βάλει τίτλο αυτού του πολέμου ως η γέννηση και δημιουργία μιας νέας μέσης Ανατολής. هم انهزموا في هذه الحرب وبدأ شرق أوسط آخر. Εκείνοι ιτήθηκαν σε αυτό τον πόλεμο και ξεκίνησε μια διαφορετική μέση Ανατολή. إذا أردت أن أحدد بعض المعالم الكبرى الأساسية لهذا الشرق الأوسط الذي نتحدث عنه. Αν είναι να ορίσω κάποια γενικά χαρακτηριστικά αυτής της Μέσης Ανατολής για την οποία μιλάω. أولاً نجحت المقاومة نظرياً وعملياً. Πρώτον, πέτυχε η αντίσταση και θεωρητικά και πρακτικά. أنا أذكر أن الإسرائيليين خاضوا حرباً في العام 93 ونحن ربحناها. Θυμίζω ότι είχαμε, οι Ισραηλοί είχαν κάνει έναν πόλεμο και το 93 και πάλι εμείς νικήσαμε. ثم خاضوا حرباً أخرى في العام 96 ونحن ربحناها أيضاً. Ξανά προσπάθησαν και κάνανε πόλεμο το 96, πάλι εμείς κερδίσαμε. ثم حررنا الأرض في العام 2000. Έπειτα απελευθερώσαμε τα εδάφη μας το 2000. ثم انتصرنا أيضا في حرب تموز التي كانت هائلة من حيث الدمار. Ξανά νικήσαμε το 2006 τον Ιούλιο σε έναν πόλεμο με μεγάλες καταστροφές ομολογουμένως. وميزة حرب تموز 2006 أنها لم تكن حرب عصابات فقط كمقاومة إنما كانت حربا هجينة hybrid war. Το χαρακτηριστικό του πολέμου του 2006 δεν ήταν ότι ήταν πόλεμος συμμοριών, πόλεμος δρόμων, αλλά ήταν υβριδικός πόλεμος. يعني جرت فيها المواجهة أيضا على طريقة الجيوش وليس فقط على طريقة حرب العصابات. Δηλαδή οι μάχες γίνανε κατά τον παραδοσιακό τρόπο μαχών των στρατευμάτων και όχι μόνο πόλεμος συμμοριών. وصولا إلى ما حصل قبل سنة تقريبا عندما تمكننا من تحرير المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط. Όπου φτάσαμε στο κατόρθωμα το περσινό όπου απελευθερώσαμε την ΑΟΣ μας στην Μεσόγειο. ما كان لهذا الأمر أن يحدث لو لم تستند الحكومة اللبنانية إلى التهديد الذي أطلقه قائد المقاومة. Το τελευταίο κατόρθωμα δεν θα είχε πετύχει αν δεν είχε στηριχθεί η λιβανική κυβέρνηση στην απειλή που εξαπέλυσε ο ηγέτης της αντίστασης. وَرَسَمَ مُعَادَلَ وَاضِحَ لَكِنَّهَا صَلْبَ لِلْغَايَةِ. Κατά την οποία έθεσε τα θεμέλια μιας νέας και ισχυρής εξίσωσης. إِمَّا أَن نَسْتَفِيد مِنْ غَازِنَا وَنَفْطِنَا فِي الْبَحَرْ وَإِلَّا لَنْ يَسْتَفِيد أَحَدْ. Η έξωση είναι η εξής: είτε θα αξιοποιήσουμε και εμείς τα κοιτάσματά μας στην θάλασσα ή δεν θα τα αξιοποιήσει κανένας άλλος. ونجحت هذه المعادلة وجرى ترسيم الحدود البحرية بيننا وبين فلسطين المحتلة. Η εξίσωση νίκησε, επικράτησε και έγινε η οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων μεταξύ ημών και της κατεχόμενης Παλαιστίνης. العلامة الأخرى أو العنوان الثاني. Το δεύτερο σημάδι, ο δεύτερος τίτλος που θα έδινα. هو هذا الإخفاق الأمريكي في كل الحروب التي خاضتها أمريكا على مستوى الشرق الأوسط. Είναι η αμερικανική αποτυχία σε όλους τους πολέμους που διεξήγαγε καθ' όλη την Μέση Ανατολή. لم ينجح الأمريكيون في تحقيق أهداف سياسية في أي حرب خاضوها على مستوى الشرق الأوسط. Δεν πέτυχαν οι Αμερικανοί κανένα στόχο σε κανέναν πόλεμο από τους πολέμους που διεξήγαγαν στη Μέση Ανατολή. هم خرجوا من أفغانستان بصفر نتائج. Βγήκαν από το Αφγανιστάν με μηδενικά αποτελέσματα. هم خرجوا من العراق حرب الصدمة والترويع بصفر نتائج. Βγήκαν από το Ιράκ μετά από τον πόλεμο σοκ και δέος με μηδενικά αποτελέσματα. في سوريا لم يتمكنوا من تحطيم الدولة وتغيير النظام. Στην Συρία δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν το κράτος και να αλλάξουν το καθεστώς.
اليمن تحول الى مازق استراتيجي لحلفائهم Η Ιεμένη μετατράπηκε σε στρατηγικό αδιέξοδο για τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους. في لبنان لم يتمكنوا من هزيمة المقاومة. Στο Λίβανο δεν κατάφεραν να νικήσουν την αντίσταση. وفي فلسطين أيضا لم يتمكنوا من القضاء على المقاومة. Και στην Παλαιστίνη επίσης δεν κατάφεραν να εξοντώσουν την αντίσταση. العنوان الكبير للسياسة الأمريكية على مستوى المنطقة منطقة الشرق الأوسط هو الإخفاق والعجز. Ο γενικότερος τίτλος για την αμερικανική πολιτική στη Μέση Ανατολή είναι η αποτυχία και η ανημπορία. العلامة أو العنوان الثالث هو ما يجري في فلسطين. Τρίτος τίτλος θα έλεγα είναι αυτό που συμβαίνει στην Παλαιστίνη. غزة تحولت إلى حالة مقاومة مستعصية استلهمت التجربة اللبنانية. Η Γάζα μετατράπηκε σε μια αίτητη κατάσταση αντίστασης που έχει εμπνευστεί από την αντίσταση στο Λίβανο. وهناك مؤشرات واعدة ومهمة وجدية لنمو المقاومة في أراضي 48 الأراضي التي احتلت العام 48. Και υπάρχουν σοβαρές προσπάθειες για την ανάπτυξη της αντίστασης στα κατεχόμενα εδάφη του 48. لكن هذه الصورة التي أستعرض فيها النجاحات أيضا أعتقد من الضروري أن نتحدث عن نقطتي ضعف كبيرتين. Όμως σε αυτή την εικόνα των επιτευγμάτων που παρουσιάζω τώρα πρέπει να αναφερθώ σε δύο σημεία αδυναμίας. نجحنا عسكريا. Νικήσαμε, κερδίσαμε στρατιωτικά. لم يتمكنوا من كسر إرادة المقاومة. Δεν μπόρεσαν να ιτήσουν το αίσθημα της αντίστασης. لم يحققوا الأهداف السياسية من وراء الحروب التي شنوها علينا. Δεν πέτυχαν ούτε τους πολιτικούς στόχους πίσω από τους πολέμους που διεξήγαγαν εναντίον μας. لكن على الرغم من ذلك هناك نقطتي ضعف خطيرتين للغاية. Παρόλα αυτά όμως υπάρχουν δύο σημεία αδυναμίας. النقطة الأولى هي الحصار الاقتصادي. Το πρώτο σημείο είναι το οικονομικό, η οικονομική πολιορκία, το οικονομικό εμπάργο. نظام العقوبات الأمريكي ضد هذه المجتمعات والدول التي تمانع السياسة الأمريكية. Το καθεστώς των κυρώσεων εναντίον των κρατών και των λαών που αντιστέκονται στις πολιτικές της Αμερικής. انهيار النظام النقدي في هذه الدول. Η κατάρρευση του οικονομικού συστήματος σε αυτά τα κράτη. وتحول هذه الاقتصادات إلى اقتصادات متعثرة. Και η μετατροπή των οικονομιών αυτών των χωρών σε ασταθείς οικονομίες. ما يسعى إليه الأمريكيون هو إظهار أن هذه المجتمعات والدول التي تواجه الأمريكيين وحلفائهم إنما هي حطام دول. Αυτό που προσπαθούν οι Αμερικανοί να δείξουν πίσω από αυτά είναι να φανερώσουν ότι τέτοια κράτη είναι στην ουσία ερείπια κρατών. الحصار الاقتصادي وسياسة العقوبات تحولت إلى أداة استراتيجية بيد الأمريكيين في مواجهة الذين يخالفون السياسة الأمريكية. Το οικονομικό εμπάργκο και οι κυρώσεις έχουν γίνει στρατηγικά όπλα στα χέρια των Αμερικανών εναντίον όσων τους αντιτίθενται. نقطة الضعف الثانية هي الانقسامات المجتمعية داخل هذه الدول نفسها. Το δεύτερο σημείο αδυναμίας είναι οι κοινωνικές διαιρέσεις εντός των κοινωνιών αυτών. لأسباب معقدة أدى الأمريكيون دورا فيها. Για ασύνθετους λόγους τους οποίους έπαιξαν ρόλο και οι Αμερικανοί. تحولت الخلافات السياسية الطبيعية إلى خلافات مجتمعية عمودية تقسم المجتمعات داخل هذه الدول. Μετατράπηκαν οι πολιτικές διαφορές, οι φυσιολογικές κατά τα άλλα, σε βαθιές, οριζόντιες διχοτομίες στους κόλπους των κοινωνιών αυτών. عندما يخرج الانقسام السياسي خارج الإطار المؤسساتي، όταν η πολιτική διαίρεση βγει εκτός του πολιτικού πλαισίου και του θεσμικού θα έλεγα πλαισίου، وخارج البنى الدستورية και έξω από τις συνταγματικές δομές،
يحول الدول إلى دول متعثرة fragile states. Μετατρέπει τα κράτη σε αδύναμα ασθενή κράτη. إذن نحن أمام صورتين متغيرتين في المنطقة. Άρα έχουμε δύο διαφορετικές εικόνες στην περιοχή. نجاحات عسكرية من ناحية. Από τη μία στρατιωτικές επιτυχίες. ومتاعب اقتصادية وانقسامات مجتمعية لا حدود لها. Και από την άλλη οικονομικές δυσχέρειες και κοινωνικά προβλήματα άνευ ορίων. أعتقد أنه هنا قد وصلنا إلى النقطة المطلوب أن نركز عليها. Πιστεύω ότι εδώ φτάσαμε στο σημείο στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε. من زاوية أخلاقية أقول. Από ηθικής άποψης λέω. إنه هذه هي الأكلاف الطبيعية للحرب. Ότι αυτά είναι τα φυσικά κόστη ενός πολέμου. عندما تكون المعركة كبيرة من الطبيعي أن يكون ثمن الحرب كبيرا. Όταν ο πόλεμος είναι μεγάλος, το κόστος εκ του φυσικού είναι μεγάλο. Πρέπει να το υποφέρουμε αυτό προκειμένου να πετύχουμε τους μεγάλους στόχους. Αλλά από στρατηγική μάλλον, οπτική γωνία πρέπει να παρουσιάσουμε διαφορετική προσέγγιση. Πρέπει να σκεφτούμε βαθιά τα σημεία δύναμης και αδυναμίας και να παρουσιάσουμε μια βαθιά ανάλυση της σύγκρουσης και να κατανοήσουμε σοβαρά και ειλικρινά τους μηχανισμούς λειτουργίας τέτοιας σύγκρουσης. Και συνεπώς για να φτάσουμε στο να επικεντρωθούμε στη μεγάλη σημασία της οικονομικής πτυχής αυτής της σύγκρουσης. Και τη σημασία της πατριωτικής, της εθνικής πτυχής που έχει να κάνει με την ενότητα των κοινωνιών. Αυτή η σύγκρουση, η οικονομική και κοινωνική, κοινωνική μάλλον, δεν μπορεί μία πλευρά να την κάνει μόνη της. Εδώ έρχεται η σημασία του BRICS και όσων ακούσαμε σήμερα. Πώς να απεξαρτηθούμε, να απελευθερωθούμε από την ηγεμονία του δολαρίου. Πώς να μετατρέψουμε τις κυρώσεις τις αμερικανικές να μην έχουν αποτέλεσμα. Και πώς να εφαρμόσουμε αυτή τη νέα ισορροπία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μπορούμε να δικαιολογήσουμε τη φτώχεια για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα. Μπορούμε να δικαιολογήσουμε την ταλαιπωρία, το βάσανο, από ηθική πτυχή. Αλλά κανείς δεν έχει τους λόγους για να θεωρήσει την φτώχεια ως μια σταθερή και μόνιμη κατάσταση. Το BRICS είναι μια πολλά υποσχόμενη κατάσταση στο οικονομικό σύστημα. Αλλά είναι μια πορεία ιστορική, σύνθετη και μακρά. Και περιλαμβάνει σημεία αδυναμίας που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. وحبذا لو أن أصدقائنا على المستوى الدولي και μακάρι οι φίλοι μας σε διεθνές επίπεδο
يجدون وسيلة لتسريع مسار بريكس العملي. Να βρίσκανε έναν τρόπο επίσπευσης της πρακτικής πορείας του BRICS. يبقى أن أشير إلى مؤشرين حصلا في الشرق الأوسط في الآونة الأخيرة. Μένει να επισημάνω δύο ενδεικτικά γεγονότα που συνέβησαν στη Μέση Ανατολή τελευταία. التفاهم السعودي الإيراني برعاية صينية. Η συμφωνία μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας υπό την αιγίδα της Κίνας. وترسيم الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة. Και ο καθορισμός των θαλασσίων συνόρων με την κατεχόμενη Παλαιστίνη. هل هذه تعتبر مؤشرات لتهدئة على مستوى الشرق الأوسط؟ Θεωρούνται άραγε αυτές ενδείξεις ηρεμίας και σταθερότητας στη Μέση Ανατολή? هذا سؤال كبير. Αυτή είναι μια μεγάλη ερώτηση. لكن يجب أن نكون حذرين كثيرا في الإجابة. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην απάντηση. في اجتماع مجموعة العشرين الكبار G20. Στο συνέδριο των G20 اتفقوا أيضا على ممر اقتصادي كبير يربط آسيا بأوروبا مرورا بالشرق الأوسط. Συμφώνησαν για μια μεγάλη οδό, έναν διάβλο που ενώνει την Ασία με την Ευρώπη περνώντας από τη Μέση Ανατολή. وترسيم الحدود البحرية مع فلسطين استند إلى معادلة المقاومة. Η οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων με την κατεχόμενη Παλαιστίνη είχε στηριχθεί στην εξίσωση που έθεσε η αντίσταση στο Λίβανο. لكنه من زاوية السياسة الدولية. Αλλά από την οπτική γωνία της διεθνούς πολιτικής استند أيضا إلى الحاجة الأوروبية الأمريكية لتوفير مصادر بديلة للطاقة عن المصادر الروسية. Βασίστηκε στην διεθνή ανάγκη και την ευρωπαϊκή ανάγκη για εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας πέραν από τις ρωσικές. هم حريصون على شرق متوسط هادئ. Γι' αυτό και μεριμνούν για μια προς μια ήρεμη Μέση Ανατολή. نحن نعتقد بأن كل هذه المؤشرات غير كافية للقول بأن الشرق الأوسط يتجه إلى هدوء استراتيجي. Θεωρούμε ότι όλες αυτές οι ενδείξεις δεν είναι αρκετές για να πούμε ότι η Μέση Ανατολή κινείται προς μια μόνιμη ηρεμία, στρατηγική ηρεμία. ولا إلى تسويات تاريخية. Ούτε σε ιστορικές συμφωνίες. ربما قد نشهد حالة تخفيض التصعيد بحسب المصطلح الأمريكي. Ίσως βιώνουμε μια κατάσταση κατευνασμού της έντασης. لكنها ليست حالة هدوء استراتيجي. Αλλά δεν είναι μια κατάσταση στρατηγικής ηρεμίας. بعد أسبوعين سينعقد مجلس وزاري عربي بمشاركة الأوروبيين. Σε δύο εβδομάδες θα συγκληθεί ένα συμβούλιο υπουργικό αραβικό με την συμμετοχή Ευρωπαίων. لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. Για να αναζωογονήσουν, να επαναφέρουν την αραβική πρωτοβουλία ειρήνης μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών. هذه المحاولة تستند إلى نفس السياق الذي ذكرت. Αυτή η προσπάθεια βασίζεται στο γενικότερο πλαίσιο που παρέθεσα. لكننا نعتقد بأنها لن تصل إلى مكان. Αλλά πιστεύουμε ότι δεν θα οδηγήσει πουθενά. ونحن نرجح أن الوضع الفلسطيني يتجه إلى مزيد من التصعيد. Και εμείς θεωρούμε ότι μάλλον η κατάσταση στην Παλαιστίνη πάει προς μεγαλύτερη κλιμάκωση. في مطلق الأحوال أريد أن أشدد على أننا ننظر إلى المستقبل بكثير من التفاؤل. Εν πάση περιπτώσει θέλω να τονίσω ότι κοιτάζουμε το μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. نحن ماضون بالمقاومة دون هوادة. Θα συνεχίσουμε ασταμάτητα την αντίσταση. نحن نمارس حقنا الطبيعي في الدفاع عن النفس. Ασκούμε το φυσικό μας δικαίωμα της αυτοάμυνας. هي أرضنا المحتلة.
είναι το έδαφος μας το κατεχόμενο. Και είναι η δική μας κυριαρχία που παραβιάζεται. Σε μας γίνονται επιθέσεις. Δεν έχουμε ξεκινήσει εμείς ποτέ τον πόλεμο. Πάντοτε εμείς αποκρούαμε την επίθεση εναντίον της πατρίδας μας. Γι' αυτό πιστεύουμε βαθιά και ακράδαντα ότι έχουμε το δίκαιο. Και βασιζόμαστε πολύ στους φίλους μας ανά τον κόσμο. Μην υποτιμήσετε την σημασία της συνάντησής σας πολιτικά και ηθικά. Αλλά πάντοτε θέτουμε αυτό το ερώτημα για το οποίο δεν βρίσκουμε απάντηση. Αίματα τεταμακκαν هذه الحركات المؤازرة لفلسطين والمقاومة. Πότε θα καταφέρουν αυτά τα κινήματα που υποστηρίζουν την Παλαιστίνη και την αντίσταση να παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στις γενικές ευρωπαϊκές πολιτικές. Φυσικά. Φυσικά δεν περιμένω απάντηση αυτή τη στιγμή, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και έχετε από μένα κάθε αγάπη και εκτίμηση. Merci beaucoup. Donc pour les cinq minutes, je voulais simplement dire que nous devons face à telle situation apporter des réponses. Et les réponses, parmi les réponses, la première, c'est nous devons continuer à lutter pour, contre la dépendance économique, pour la souveraineté par rapport à la domination des puissances, la souveraineté économique, la souveraineté financière et monétaire, la souveraineté alimentaire et pharmaceutique révélée par la COVID, la sécurité et les armées. Parce qu'il y a des accords militaires qui font que les puissances ont des bases sur nous, des bases de militaires statiques ou alors de bases de militaires de transit. Πρέπει να, σε όλη την κατάσταση που περιγράφαμε προηγουμένως, πρέπει να δοθούν μερικές απαντήσεις, κάποιες απαντήσεις. Και η πρώτη είναι να απαντήσουμε στην πρόκληση της οικονομικής εξάρτησης, να συνεχίσουμε δηλαδή τον αγώνα για την κυριαρχία μας ενάντια στην κυριαρχία των υπεριαλιστικών δυνάμεων, για μια κυριαρχία οικονομική, να έχουμε μια ανεξαρτησία οικονομική, χρηματοπιστωτική και νομισματική, μια ανεξαρτησία διατροφική και φαρμακευτική και επίσης στρατιωτική, γιατί αυτή τη στιγμή οι χώρες μας είναι γεμάτες ξένες στρατιωτικές βάσεις. Ce combat doit être mené dans une perspective panafricaniste au niveau régional et continental pour lui assurer une efficacité et un succès dans la lutte anti-impérialiste. Αυτή η μάχη πρέπει να δοθεί με μια προοπτική παναφρικανική σε περιφερειακό και υπηρετικό επίπεδο για να μπορεί να έχει μια επιτυχία στον αγώνα ενάντια στον υπεριαλισμό. Deuxièmement, il nous faut relever le défi du terrorisme djihadiste. Les progressistes, les démocrates, les communistes ont le devoir de lutter pour préserver et faire triompher la République laïque démocratique qui seule peut en tant que régime assurer les libertés démocratiques, individuelles comme collectives, les libertés syndicales pour les travailleurs, la liberté de conscience comme de culte et l'émancipation de la femme. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όλοι οι προοδευτικοί, δημοκρατικοί άνθρωποι και οι κομμουνιστές έχουν καθήκον να αγωνιστούν για την υπεράσπιση του λαϊκού και δημοκρατικού κράτους, του λαϊκού και του κοσμικού δηλαδή και δημοκρατικού κράτους, που μπορεί να διασφαλίσει
την ύπαρξη αγώνων για δημοκρατικές ελευθερίες, συλλογικές και ατομικές, για συνδικαλιστικές ελευθερίες, για την ελευθερία συνείδησης κλπ. Il n'est pas question dans cette lutte de chercher un tuteur étranger, de sortir d'un tuteur français pour aller vers un tuteur russe ou un tuteur chinois, comme c'est le cas pour certains pays aujourd'hui, au Mali ou au Burkina. Σε αυτόν τον αγώνα δεν τίθεται θέμα να ψάξουμε μία ξένη ομπρέλα, μία άλλη ομπρέλα, να αλλάξουμε τον έναν επικυρίαρχο με έναν άλλον, δηλαδή για παράδειγμα τον Γάλλο να αντικαταστήσει ένας Ρώσος τον Γάλλο και πάει λέγοντας, όπως συμβαίνει σε μία σειρά χώρες της περιοχής. Le troisième défi, c'est de relever le défi contre l'instabilité politique. Il nous faut lutter contre les coups d'État répétitifs pour l'instauration d'institutions démocratiques stables sans lesquelles aucun développement durable ne peut être assuré. Το τρίτο σημείο είναι ο αγώνας ενάντια στην πολιτική αστάθεια, ενάντια στα συνεχή πραξικοπήματα για την εγκαθίδρυση δημοκρατικών θεσμών οι οποίοι θα είναι διαρκείς και σταθεροί, χωρίς τους οποίους δεν μπορεί να υπάρξει καμία μόνιμη ανάπτυξη στην περιοχή μας. Et ce sont ces combats qui pourront nous assurer la lutte contre la pauvreté, contre l'immigration irrégulière et contre les changements climatiques qui impactent négativement le sort des masses populaires, particulièrement des paysans. Αυτοί οι αγώνες μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία, στην πάλη ενάντια στη φτώχεια, ενάντια στην αναγκαστική μετανάστευση και επίσης ενάντια στις κλιματικές αλλαγές, όλα αυτά δηλαδή που επηρεάζουν με πολύ αρνητικό τρόπο το μέλλον και τη μοίρα των λαών, των λαϊκών τάξεων. Dans cette dynamique, le rôle de l'avant-garde communiste est fondamental pour montrer la voie, éveiller les consciences, pour qu'on comprenne que le sort de l'humanité est compromis fondamentalement par l'exploitation capitaliste de l'homme par l'homme, arrivé à son apogée avec la domination outrancière de l'impérialisme. Σε αυτή την πολύμορφη δυναμική αγώνων που πρέπει να αναπτυχθούν, είναι σημαντικός ο ρόλος των κομμουνιστών να δείξουν δηλαδή και να ξυπνήσουν συνειδήσεις για το γεγονός ότι το μέλλον της ανθρωπότητας απειλείται κυρίως από αυτή την καπιταλιστική εκμετάλλευση που έχει φτάσει στο απόγειό της σε μια εξωφρενική κατάσταση με την κυριαρχία του υπεριαλισμού. Dans ce cadre, l'apport fraternel et militant des forces progressistes des pays développés est fort utile par le soutien multiforme aux luttes des peuples opprimés d'Afrique. De même, les forces ouvrières et populaires des pays développés, des puissances dominatrices, ont également besoin du soutien de leurs frères d'Afrique. Je vous remercie. Σε αυτό το πλαίσιο, ο αδελφικός αγώνας των προοδευτικών δυνάμεων, τόσο των ανεπτυγμένων χωρών, όσο και των χωρών που βρίσκονται σε μία πορεία ή σε μία προσπάθεια προς την ανάπτυξη, είναι πολύ σημαντικός και όλοι έχουμε ανάγκη ο ένας τον άλλον. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα μόνο να προσθέσω μία ιδέα που θεωρώ ότι είναι σημαντική. Στην πορεία της σύγκρουσης ανά την περιοχή, υπάρχει ένας νέος όρος που χρησιμοποιείται ανάμεσα στις δυνάμεις της αντίστασης. هو مفهوم وحدة الساحات. Και είναι ο όρος περί της ένωσης των πεδίων. والمقصود بوحدة الساحات هو أنه إذا وقعت إحدى المقاومات في مواجهة على المقاومات الأخرى أن تبادر إلى مؤازرتها. Και αυτό σημαίνει ότι αν ιτηθεί κάποια κίνηση αντίστασης σε ένα πεδίο μάχης, ότι οφείλουν οι άλλες αντιστασιακές κινήσεις να συνδράμουν. المقصود بوحدة الساحات هي ساحات المواجهة
Φαλαστίν, Λουμπνάν, Σουρία. Εννοούμε με τα παιδεία, με την ένωση των παιδείων, τις τρεις περιοχές, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και της Συρίας. هذه الرؤية في طورها إلى التبلور كموقف فعلي وعملي. Αυτή η θέση τώρα είναι υπό την ανάπτυξη και την το να λάβει μια πρακτική μορφή. هذا الأمر في حال حصوله αυτό αν συμβεί وبسبب أثره الاستراتيجية الكبيرة και εξαιτίας της μεγάλης στρατηγικής του σημασίας και επίπτωσης قد يتحول إلى عنصر يعقد شروط الحرب. Θα αποτελέσει ένα στοιχείο που περιπλέκει τους όρους ενός πολέμου. أي يرفع من فرص تصعيد تخفيض التصعيد. Άρα ανεβάζει τις δυνατότητες αποκλιμάκωσης. وفي حال وقعت الحرب فعلا και σε περίπτωση που συμβεί ο πόλεμος لن تبقى حربا محلية إنما ستتحول إلى حرب إقليمية عارمة. Δεν θα παραμείνει ένας περιορισμένος πόλεμος, τοπικός πόλεμος, αλλά θα μετατραπεί σε έναν ευρύτερο. لكنها حتما ستكون ذات نتائج استراتيجية تؤدي إلى تحولات كبرى. Αλλά σε αυτή την περίπτωση σίγουρα θα έχει αποτελέσματα που θα οδηγήσουν σε μεγάλες στρατηγικές αλλαγές. Ευχαριστώ πολύ.